από τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης αυτή την εικόνα έχουμε. Δεν περιμένουν δηλαδή να εξυπηρετήσουν αεροπλάνο. Εικόνες από το μακρινό παρελθόν στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο έβαλε λουκέτο λόγω του κορονοϊού, καθώς ακόμη και η πτήση από και προς Θεσσαλονίκη ανεστάλλει. Είναι προσωρινό κλείσιμο. Ουσιαστικά υπήρχε πολύ χαμηλή πληρότητα. 1-2 άτομα, 3 άτομα, κάπου εκεί είναι το τελευταίο διάστημα η κίνηση της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε μέχρι τέλος Απριλίου ισχύει αυτό. Από εκεί και πέρα θα ενημερωθούμε για την εξέλιξη του θέματος αυτού. Και γενικότερα, όπως είπατε, δεν υπάρχει πλέον καμία πτήση γιατί όλες οι προγραμματισμένες έχουν ανασταλεί. Με την αναστολή των πτήσεων μέχρι τις 30 Απριλίου, η απώλεια σε επισκέπτες εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 6.000 αριθμός που θα εκτοξευτεί, αφού πολλές ακόμη εταιρείες ανέστειλαν τον προγραμματισμό των δικών τους πτήσεων και για τον Μάιο. Γιατί είναι πρόβλημα και η αγγλική αγορά. Ξέρετε, ξεκίναγε πάντα την πρώτη Κυριακή του Μαΐου, πάντα έτσι. Και είχαμε το 40% της κίνησης από εκεί. Στην ουσία η Μάνη είχε το μεγαλύτερο ποσοστό από η Στούπα και τα λοιπά, από Αγγλία. Όταν ακόμα υπάρχει θέμα να μείνει άλλος και απομονωμένος 14 μέρες και δηλαδή να έρθει να μείνει απομονωμένος και να βγει μετά από 14 μέρες. Εντάξει, είναι ένα θέμα γενικότερο που πρέπει να εξομαλυνθούν και στα άλλα κράτη. Το πλήγμα τεράστιο, ειδικά από την αγγλική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως οι επιπτώσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους επισκέπτες. Το αεροδρόμιο πάντα αυτήν την εποχή ξεκίναγε με συμβάσεις εποχιακών υπαλλήλων, πεντάμινα, ξέρετε, τετράμινα κτλ. Αφού δεν υπάρχει αεροπορική κίνηση, αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Όλα αυτά είναι σε αναστολή. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και προσωπικό που ήταν ήδη, ας πούμε, λειτουργούσε σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, έχει δεχτεί αναστολή των συμβάσεων τους.